ναύτης. Το ναύτης της μοναχότης. Μη με μιλάς γιατί με... με... Τι? Με έβαλες και με κολλάγανε ύστρα. Τι? Νάτος. Εκλογές έγιναν. Σε βλέπω μετά τις εκλογές. Άντε να μην πω. Άμα το πω... Πες μου μετά τις εκλογές ποια είναι η άποψή σου για το αποτέλεσμα. Έχουν σου εδώ καιρό. Πάρε. Ποιες εκλογές καταλήγουν, βουλευτικές. Τις εθνικές, τις βουλευτικές, ναι. Βουλευτικές. Ναι. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Γιατί? Διότι δεν γίνεται, δεν κάνουν αυτά που υποσχέθηκαν στον ελληνικό λαό. Νωρίς δεν είναι ακόμα. Όχι, δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Ναι. Ας πάρουμε αρχικά το ΙΚΑ. Ναι. Το έχουν ρεμάξει, το έχουν αδειάσει, δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο ΙΚΑ. Κάναν τον ένα, τον δύο, τον τρία, δεν ξέρω τι άλλο τα λένε. Είναι τίποτα. Δεν τα έκανε Νέα Δημοκρατία. Τα έκανε του ΣΥΡΙΖΑ, το ρήμαξε. Υπόψη δεν θέλω εδώ δημόσια. Είχαμε τρεις βουλευτές εδώ, βολευμένοι δηλαδή. Στη Βουλή των Ελλήνων που μας εκπροσωπούσαν, ήταν τρεις μουσουλμάνοι. Ποτέ δεν φέραν το θέμα της υγείας. Και οι δύο προέρχονται από το τομέα της υγείας, οι γιατροί. Λοιπόν, τώρα ήρθαν αυτοί. Συνεχίζει να υπάρχει αυτό το κακό, χειροτερεύει, δεν υπάρχει οδοντίατρος, δεν λειτουργούν πολλά τμήματα. Πας στο νοσοκομείο και δεν έχει έναν οδοντίατρο να σου φτιάξει τα δόντια. Το ΙΚΑ δεν έχει. Το ΙΚΑ Αλεξανδρόπολης δεν έχει. Και πάνε όλοι στην Ξάνθη. Για σκεφτείτε πώς τον έχουν καταντήσει τον κόσμο. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κικίλιας, τον οποίο γνωρίζω. Γνωρίζω, το Κιλκής. Σκάτω Κιλκής που δεν έβγαλε έναν προκομμένο βουλευτή. Εύχομαι ο Κικίλιας να είναι ο προκομμένος. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Τώρα ο Άδωνης ξαναέγινε υπουργός. Έγινε υπουργός για να τα... Άντε να μην πω. Πες τους. Όχι, δεν το λέω. Άσε ρε Μαρίκα. Ο κύριος Άδωνης... Ο Άδωνης έγινε ξανά υπουργός. Είναι υπουργός. Ναι. Ωραία. Γιατί είναι χορό για αυτή που τον ψήφισαν. Έλα ρε Μαρίκα. Άντε κάνει κάτι κύριε. Μην τη μαλώνεις, άστε αφού και εκείνη την έχει δασκαλέψει καλά και έχει άποψη. Άποψη μπορεί να έχει, αλλά αυτά που λέει είναι μπούρδες. Ο Άδωνες είναι ένας καλός επαγγελματίας. Πολιτικός. Επαγγελματίας. Έχει ένα βιβλιοπωλείο που ζει την οικογένειά του. Αυτό είναι προς τιμή του. Εμείς δεν λέμε όμως για την βιβλιοπωλείο, λέμε για την πολιτική του καριέρα. Η πολιτική του καριέρα είναι ένα κολοράκι. Δηλαδή μηδέν. Μηδέν. Και πολλοί άλλοι. Ναι, αλλά θυμάσαι τότε που πήγαινε να βάλει πρόεδρος για τη Νέα Δημοκρατία, ήθελε να γίνει πρωθυπουργός ο Άδωνης. Ο Άδωνης και η άκρα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να πάρουν όλα τα αξιώματα. Η γυναίκα σου τη βλέπω συγχυσμένη όταν ακούει το όνομα Άδωνης, νευριάζει πάρα πολύ με τον Άδωνη. Ναι, ναι. Γιατί? Δεν το ξέρω, ρώτησε, δεν εδώ είναι. Γιατί? Γιατί 10 φορές πήγα στην Ξάνθη για να με κάνουν ραντεβού για να βάλω τα δόντια μου δεν και δεν με κάνανε τίποτα. Τώρα όχι, πρώτα. Να σου πω κάτι όμως, την προηγούμενη φορά που σε είχα συναντήσει δεν είχες δόντια, τώρα έχεις. Έχω, γιατί τα πλήρωσα, γι' αυτό δεν με τα πλήρωσε. Α, δεν στα έκανε δώρο ο Άδωνης. Α, όχι ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν κάνει δώρα. Ο Άδωνης η τσεπούλα μου. Έλα ρε Μαρίκα. Άσε με να πω πέντε πράγματα εδώ πέρα. Να τα πεις εγώ φεύγω. Τι φεύγες όμως. Πού πας. Έφυγε. Στον Ήρης, πού θα πας. Άκουσα να σου πω. Η πολιτική που γίνεται. Ακόμη και στα εξωτερικά θέματα. Δεν πάμε καλά. Δεν λειτουργούν σωστά. Δεν λέω να γίνει πόλεμος. Να μην γίνει ποτέ πόλεμος. Και δεν θα ήθελα ειδικά με την Τουρκία να γίνει πόλεμος. Φυσικά δεν είναι. Όμως, όμως οφείλει και η Τουρκία να συμμορφωθεί με τα διεθνείς δεδομένα. Να εφαρμόσει τους διεθνείς νόμους. Έχει παραβιάσει τα πάντα. Ζητάει όλα τα νησιά της Ελλάδος. Εάν την μπορεί να κατορίσει και στην Αθήνα, θα το δεχτεί. Ο Ερντογάν ήταν ένας άνθρωπος που συμπαθούσα πάρα πολύ. Διότι όλη αυτή η εξέλιξη που υπάρχει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή στον τομέα της οικονομίας οφείλει στον Ερντογάν. Άρα η ακροδεξιά τον τήληξε σε μια κόλλα χαρτί και τον κάνει κομμάντο. Διότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα και εδώ και πολύ καιρό κομμάντο κάνει το βαθύ κράτος η μη τη μυστική υπηρεσία της Τουρκίας και άκρα δεξιά. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό γιατί και ο χρόνος πιέζει. Σωστά. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα.
αλλά σαν Κομωτινέοι που είμαστε θα βρεθούμε ξανά πολλές φορές εδώ για να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχω καλή πατάτα για τη Γιάννη, για Γιουβέτσι και για Κοκορέτσι. Εδώ ψώνισε και ο Αλέν Τελόν και κάποιοι που ήρθαν εκδρομή από το Χονγκ Κονγκ.